Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλώς ήλθατε στην απόψινή 154η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7 χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Χάρτης του καθηγητού Ηλία Κονοφάου. Ένας χάρτης στον οποίο αποτυπώνονται με εύγλωτον τρόπο οι τουρκικές αναθεωρητικές διεκδικήσεις σε βάρος της κυβριαρχίας της κυπριακής δημοκρατίας, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατά την παρούσα χρονική γεωπολιτική, θα λέγαμε, συγκυρία, έχει ιδιαίτερα μεγάλη, ιδιαίτερα μεγάλη αξία να κατανοήσουμε αυτό που ακριβώς αυτό που τόσα χρόνια ο καθηγητής Κονοφάγος είναι ένας από εκείνους που φωνάζουν, δραστηριοποιούνται, ενεργούν για να μάθει η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και στην Κύπρο ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα των τουρκικών διεκδικήσεων, παύλα, αμφισβητήσεων και καθώ ο κατά τη Ελλάδος όσο και κατά τη Κύπρου. Το διακύβευμα, όπως έχει καταδείξει επανειλημμένος ο κ. Κονοφάγο, είναι το φυσικό αέριο το οποίο μεταφράζεται η αξία του δηλαδή, η εμπορική, η εκμεταλλεύσιμο σε αξία, σε εκατοντάδε δισεκατομμύρια και ακόμα φτάνει έω και το 1-3 εκατομμύρια ευρώ. Και πιθανότατα να το ξεπερνά. Πάρα πολλοί κόσμος, ειδικό και εμεί, μένει έκθαμβος, εκστασιασμένο θα έλεγα, όταν ακούει αυτά τα νούμερα και η επόμενη ερώτηση είναι, όπω είναι κατά το παρελθόν, μα κατά πόσον αυτά είναι εφικτά. Μα αυτό ο χάρτη, τον οποίο δημοσιεύτηκε σε ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Κονοφάγου στο defensepavlapoint.gr, τον ιστότοπο με τον οποίο επανειλημμένο συνεργάζομαι τα τελευταία, τα τελευταία τουλάχιστον 10-12 χρόνια, μα δίνει μια άλλη επικαιροποιημένη παρακαλώ εικόνα το τι ακριβώ συμβαίνει και εκδηλώθηκε μείζον ενδιαφέρον από Γαλλία και Ιταλία και όχι μόνον, για το οικόπεδο με τον αριθμό 7 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Διότι η Κύπρος έχει ανακηρύξει ΑΟΖ. Το τονίζω. Διότι η Κύπρος έχει δώσει συντεταγμένες για την υφαλοκρηπίδα της. Το υπενθυμίζω. Η χώρα η οποία δεν έχει δώσει συντεταγμένες και συνεπώς δεν μπορεί να ανακηρύξει αυθερέτος ΑΟΣ, είναι η χώρα μας. Και σε αυτό το περιβάλλον η σφήνα της Γαλάζιος πατρίδος είναι ακριβώς ο νεοθωμανικός δάκτυλος, η νεοθωμανική γεωστρατηγική σφήνα σε βάρος των κυριαρχικών συμφερόντων της Ελλάδος και της Κύπρου. Λέει λοιπόν ο κύριος Κονοφάγος ότι με βάση τις έρευνες και τα αποτελέσματα τα οποία θα εκτιμηθούν, στην περιοχή 7, όπου εδώ πέρα βλέπετε το κομμάτι εκείνο το βορειοδυτικό κομμάτι του Τιμοχίου 7 είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά η Τουρκία, ο άρπαγας της Ανατολικής Μεσογείου, έχει απλώσει το βέβαιο χέρι της για να αρπάξει φυσικούς σπόρους, φυσικό αέριο. Σε αυτή λοιπόν εδώ την περιοχή υπάρχει ένας άλλος χάρτης, το οποίο δεν σας τον παρουσιάζω. Μπορείτε να τον βρείτε, να τον αναζητήσετε στο δημοσίευμα του defensepavlapoint.gr, χθεσινό αν δεν κάνω λάθος είναι, του κυρίου Κονοφάγου για την αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κύπρου και για το διακύβευμα. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ λοιπόν κρύβεται μια εξαιρετική ανακάλυψη. Όταν λέμε κοίτασμα επίπεδου ζόρ, αναφερόμαστε σε οικονομικά μεγέθη σε περίπου 200. 200 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορά την εκμετάλλευσή του. Αυτό ακριβώς που μας έχει, που έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία, ε, συγγνώμη, ε, κυβικά πόδια και λέω σε ευρώ. Αυτό το οποίο έχει ε, μεγάλη σημασία είναι ότι το συγκεκριμένο κοίτασμα ισοδυναμεί με 4 έως και 5 επιπαλαπασιασμό δηλαδή κάνουμε των αντιστοίχων του ζώου. Άρα μιλάμε για ένα γιγαντιαίο κοίτασμα το οποίο πλέον με αυτά λοιπόν τα δεδομένα θα μας οδηγήσει σε μια άλλη πραγματικότητα. Επειδή όμως, με, επειδή όμως πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη ότι εφόσον τα κοιτάσματα αυτά έχουν την αξία την οποία προαναφέραμε, την, τον όγκο μάλλον, σε ποσότητα που προαναφέραμε και τη συνεπακόλουθη αξία, σε εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ευρώ, σε, πάντοτε είπαμε, σε ε, βάθος χρόνου, έτσι αυτά δεν βρίσκονται μια μέρα στην άλλη. Μιλάμε για εκμετάλλευση, η οποία θα πρέπει να είναι πολυετής, συστηματική, και θα αποδώσει τα επόμενα 20 με 25 χρόνια στο τέλο ένα τεράστιο ποσό χρημάτων που ισοδυναμεί με πάρα πολλέ φορέ το ΑΕΠ τη χώρα, τη Κύπρου, αλλά ακόμα και τη Ελλάδο ή και άλλων χωρών. Αυτό λοιπόν είναι το νέο ζητούμενο τη αντιπαραθέσεω, τη λεκτική, των επιθετικών λόγων του Προέδρου τη Τουρκική Δημοκρατία, του Ταγί Περντογάν, εναντί όλων εκείνων των δυνάμεων που θέλουν ακριβώ να του αποκόψουν από την εκμετάλλευση, την συνεκμετάλλευση αυτού ακριβώς του κομματιού και συν των υπολείπων τα οποία διεκδικεί παρά νόμος. Όμως αυτό είναι εδώ τον χάρτη, δεν τον παρουσίασα μόνο για να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Κονοφάγο και στους επιτελείς εκείνους και στους που ασχολούνται με τα θέματα της, των κυπριακών ερευνών σε φυσικό αέριο. Τον χάρτη αυτό τον παρουσιάζω και για έναν άλλο λόγο. Θέλω να δείξω και να αποδείξω δια της γεωγραφικής απεικονίσεως ότι η Τουρκία πλέον δεν θέλει, δεν επιθυμεί επίλυση του Κυπριακού συμφώνως κάποιου σχεδίου παραλλαγή του Ανάν, τύπου Ανάν. Αυτό το λέω διότι η τουρκική αναθεωρητική, η νεοοθωμανική αναθεωρητική πολιτική έχει πλέον φτάσει από το 96 που είχαμε τις γκρίζε ζώνες στα Ήμια μέχρι το 2019 που εμφανίστηκε επισήμως η θεωρία της γαλάζιας πατρίδος, γιατί ανεπισήμως έχει υπάρξει νωρίτερα. σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η Τουρκία έρχεται, προσέξατε, έρχεται και κωδικοποιεί τις διεκδικήσεις αποτυπώνοντας πλέον πάνω σε χάρτες και περιορίζοντας τα δίκαιά της σε εισαγωγικά και τα θέλω της και περιορίζοντας αυτό που θα αποέμενε στην Κυπριακή Δημοκρατία, προσέξτε, αν ενωθεί Κύπρος κομμα... αν ενωποιηθεί η Κύπρος, η κατά την Τουρκία Κυπριακή Υφαλοκρηπίδα του Ενωμένου ΕΕ Κράτους είναι αυτό εδώ που βλέπετε, που αφορά το Βορρά, έτσι, και το κομμάτι αυτό που αφορά τον Νότο. Όλη η άλλη περιοχή καταλαμβάνεται από τον όγκο της Ανατολίας. Αυτή είναι η τουρκική εξήγηση. Είναι η κινέζικη άποψη περί του διεθνούς δικαίου Θαλάσσης στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι κατά αυτού ούτε η Κύπρος, ούτε η Κρήτη, ούτε καμία άλλη νήσος, πολλό δε μάλλον το Καστελόριζο, το σύμβλεμα του Καστελόριζου, δεν δικαιούνται να έχουν υφαλοκρηπίδα πέραν των έξι ναυτικών μιλίων. Αυτή λοιπόν η στρατηγική, η οποία πλέον είναι αποτυπωμένη, δεν έχει ανάγκη, προσέξατε, την ύπαρξη ενός ενιαίου κράτους. Αντιθέτως, η ύπαρξη δύο κρατών, τα κατεχόμενα στο βορρά και η Κυπριακή Δημοκρατία στο νότο, κατά την τουρκική εκδοχή, είναι η καλύτερα λύσης προκειμένου να βελτιστοποιηθούν στο μέγιστο οι διεκδικήσεις τους. Κοιτάξτε τι αυτή απομένει διήμας συμφώνως με την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική. Αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, είναι μια άσκηση γεωμετρίας, επιπεδομετρία στην αλία για την ακρίβεια, η οποία λύνεται με έναν τρόπο τόσο εξόθαλμα προκλητικό, όσο και απαράδεκτα ιστορικό, όπως και γεωπολιτικό. Συνεπώς εμείς πρέπει να πράξουμε ακριβώς τα αντίθετα προκειμένου να ακυρώσουμε τέτοιου είδους προοπτικές. Διότι σε κάθε περίπτωση η Τουρκία μας λέει λυθεί δεν λυθεί το Κυπριακό, αυτή είναι η φαλοκρηπίδα που θα απομείνει στην ενοποιημένη ήμική Κύπρο. Άρα, για να ανεβάσουμε το επίπεδο αυτό της αντιπαραθέσεως σε ένα άλλο το οποίο θα γίνει πιο συγκεκριμένο, διότι οι Τούρκοι εννοούν και βλέπουν τον χώρο, τον θαλάσσιο και τον αέριο μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ως ενιαίο, διότι ως ενιαία χερσαία μάζα χρησιμοποιούν τον όγκο και το ειδικό της βάρος για να προκαλέσουν αποτελέσματα στην χάραξη της υφαλοκρηπίδος, με αυθαίρετη επαναλαμβάνω δική τους αιτιολόγηση, εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να αναδείξουμε όχι το ότι αυτό το οποίο λένε είναι λάθος και σύμφωνα με το αντίθετο στο διεθνές δίκαιο κλπ. Και, και, και λοιπά το διεθνές δίκαιο έχει πάρει τόσο διασταλτικές ε, σημασίες που ακόμα και σήμερα μιλάμε περί διεθνού δικαίου, τη στιγμή μάλιστα που περιμένουμε με βάση αυτό ο Έλλην Πρωθυπουργό να συναντήσει τον Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, και την ίδια στιγμή το πρωί, το μεση... προς μεσημέρι σήμερα, τουρκικά μαχητικά υπερίπτανται του συμπλέγματο του Καστελορίζου. Δηλαδή, αμφισβητείται ο εναέριο χώρο και η εθνική μα κυριαρχία. Με έναν προκλητικό τρόπο. Πότε, λίγο πριν από τη συνάντηση των, προε... των δύο ηγετών των δύο χωρών. Πρωθυπουργό για μα, πρόεδρο για του Τούρκου. Αυτό λοιπόν εντάσσεται στην ενιαία γεωστρατηγική, την αναθεωρητική στρατηγική, όπω πολύ ωραία την έχει περιγράψει ο Χρήστος Ομινάγιο, ο διαπερπή Τουρκολόγο, στην ασπίδα τη Τουρκία. Η ασπίδα τη Τουρκία είναι μια επιχείρηση με ή χωρί εισαγωγικά, αν θέλετε, στην οποία περιλαμβάνεται στο μέτρο το οποίο μας αφορά η Κύπρος, η Δωδεκάνησος, με το Καστελόριζο, η Κρήτη και το υπόλοιπο Αιγαίων. Άρα, εμείς εδώ στην Αθήνα και στη Λευκοσία δεν μπορούμε να επιτιμούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να υψώσουν, να ανυψώσουν το εθνικό φρόνημα είτε λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους, είτε διαπράττοντας και πράξεις και αναφέρομαι ξανά πάλι στο 16χρονο αυτόν τον ήρωα το ηρωικό αυτό παιδί, το οποίο κατόρθωσε και πήρε τη σημαία του κατακτητού της πατρίδος του μαζί με ένα πορτρέτο του ε, κατοχικού ηγέτου του Ραούφ του και τα πήγε στι ελεύθερε περιοχές. Ήταν μια πράξη που σημαίνει ζούμε και αναπνέουμε και αγωνιζόμαστε γιατί ο ελληνισμός είναι ενιαίο, προκειμένου να μην περάσουν οι τουρκικοί γεωστρατηγικοί σχεδιασμοί. Και η απάντηση ήταν να ζητήσει συγγνώμη η οικογένεια. Διότι, βέβαια, έτσι είναι. Δεν θα ιτηθούμε μόνο, αλλά θα εξευθυλιστούμε. Διότι συγνώμης. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι τι να, πώς και γιατί να προχωρήσεις σε μεγαλοί επιβόλους, εξοπλισμούς και σχεδιασμούς όταν διέπεσε από νοοτροπία ήτας. Όχι απλά υποχωρήσεως. Όχι απλά αυτοφινλανδοποιήσεως αλλά μια ξεκάθαρη νοοτροπία που σε οδηγεί να θέλεις να αποτελέσεις όχι ένα κράτος στη γωνία της Ανατολικής Μεσογείου, που έπρεπε αυτό το κράτος να είναι το στέμα της Ανατολικής Μεσογείου, να είναι το πολύτιμο πετράδι της Δύσεως στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά μεταβιβάζεις το πετράδι σε κάτι το οποίο δεν αξίζει καν να το αναφέρω σε κάτι χειρότερο και από σκουπίδι. Δηλαδή, σε το εκβίησε την γεωστρατηγική και γεωπολιτική του σημασία στο όνομα μια όποια λύσεω. Που η όποια λύση έρχεται και θα είναι δυναστικού νεοθωμανικού τύπου. Αφέντε κυβερνείται στο βορρά και συνεταίρει στο νότο. Και κάτι παραπάνω. Ο ελληνισμό θα συμπυκνωστεί και θα συμπιεστεί τόσο πολύ που στελικώς θα οδηγηθεί σε εξάλληψη αυτού με βάση με το μέγα ζήτημα τη λαθρομεταναστεύσεω, το οποίο υπό το πρόσχημα του προσφυγικού, όπω έχω καταδείξει και σε άλλε εκπομπέ, βάλει τον Ελληνισμό στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Διότι από αυτά τα, τεχνητά σύνορα που έφτιαξε, που δημιουργήθηκαν με τον Ατήλα 2, με την συμπαράσταση και ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και των άλλων δυτικών συμμάχων την περίοδο του 1974, να τα λέμε και αυτά για να μην τα ξεχνάμε, και έχει έρθει η στιγμή να κάνουν Εκείνα τα οποία υποσχέθηκαν πράξεις. Όχι απλώς αντιστροφή των αποτελεσμάτων του 1974, όχι διά της επελύσεως, αλλά εκδίωξης του εισβολέως. Μπαίνουμε σε μια εποχή κατά την οποία η ισχύς επανήλθε. Και επανήλθε με τον πιο βίαιο τρόπο, με μια από την πιο βίαιη μορφή της. Το βλέπουμε. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κατευνασμός του Μεσοπολέμου έχει πάρει τη μορφή του κατευνασμού της μεταψυχροπολεμικής περίοδου. Ενό κατευνασμού ο οποίο είναι ολέθριο και θα, είναι, θα αποβεί θα ακόμα έτσι πιο ελεύθερο από εκείνον του Μεσοπολέμου κατά τη κεντρική Γερμανία. Κυρίω. Φίλοι και φίλε, δεν έχει σημασία αν θα δαπανίσουμε ένα, δύο, δέκα δισεκατομμύρια για την άμυνά μα, όταν εμεί οι ίδιοι αυτή την έννοια, την αυτούσια τη αμήνη, δεν μπορούμε να την αναγορεύσουμε σε ένα σημείο της εξωτερικής μας πολιτικής τέτοιο το οποίο να μην επιδέχεται αφισβήτηση και να είναι το σημείο αναφορά σε κάθε μορφή συνομιλίας απέναντι με τον οποιοδήποτε φίλο ή γείτονα. Η ισχύ, η προβολή τη πρέπει να είναι ένα από τα βασικά σημεία τη ελληνική και τη κυπριακή ελλαδοκυπριακής εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό και απαιτείται συνένωση των προσπαθειών στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική. Γι' αυτό και επιβάλλεται όχι απλώς η επανα και και επαναδραστηριοποίηση του ενιαίου ΕΕ, 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 αμυντικού χώρου, αλλά η συγκρότηση στρατηγίου Ανατολικής Μεσογείου με την αποστολή μαχητικών στη Μεγαλόνησο και πολεμικών πλοίων, επιφανίας και υποβρυχίων, με μονάδες του στρατού ξηράς. Πρέπει η Κύπρος να πάρει λεόπαρδα από τη Γερμανία. Και το τονίζω, από την Γερμανία. Και να τα τοποθετήσει στην όριο γραμμή. Μία επιλαρχία. Και θα πρέπει επίσης η Ελλάς να έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει και επιθετικά ελικόπτερα και ο πυροβολικό και πολλαπλούς εθοξετές πυροβολικού για να καταλάβουν πλέον ότι αυτό το σχήμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει ποτέ. Διότι δια της ισχύω των όπλων όλοι αυτοί οι χάρτες κουρελιάζονται. Τους κάρτες τους κουρελιάζουν τα οπλικά συστήματα και η ψυχή των πολεμιστών. Και η ανδρεία τους και η σοφία των ηγετών τους που τους οδηγούν στη μάχη και στη σύγκρουση. Δεν ζούμε καιρούς και ημέρες ειρήνης. Ζούμε περίοδο πολέμου. Η σύγκρουση έρχεται. Και ουέ και αλίμονο σε εκείνους που νομίζουν ότι όλα κατευθύνονται από ορισμένα χρηματιστήρια ή από κάποιες δηλώσεις και σε κάποιες δεξιώσεις ή σε κάποιες λέσχες. Και συμβεί το αδιανόητο. Ένα κενό δηλαδή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Το τονίζω, διότι οι εποχές είναι πονηρές. Σκεφτείτε λοιπόν να υπάρξει ένα κενό στι Ηνωμένε Πολιτείε την ηγεσία. Στην ώρα που ασκείται η ηγεσία, κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Να πάθει κάτι ο πρόεδρο, παιδί μου, χτύπα ξύλο ο άνθρωπο, να είναι μια χαρά. Ξαφνικά ο ασκό του αιώλου στην περιοχή θα ανοίξει. Και ο έκια λίμωνο εκείνου που δεν είναι προετοιμασμένοι. Και ο έκια λίμωνο εκείνου που δεν έχουν προετοιμάσει τι ενόπλε δυνάμει του για να αντιμετωπίσουν την χειρίστη απειλή. Σε αυτού που δεν έχουν φαντασία στο να διαβλέπουν τι ακριβώς προετοιμάζει ο εχθρός. Όλες αυτές τις εβδομάδες, χιλιάδες λαθρομητανάστες και ελάχιστοι πρόσφυγες περνούν τα σύνορά μας. Η εισβολή συνεχίζεται και γίνεται με συγκεκριμένη, όπως έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη, διαδικασία. Γίνεται με τρόπο τον οποίο δεν αφισβητείται απλώς η εθνική ακαιρεότητα, αλλά πάει παραπέρα ένα βήμα. Προσπαθείτε να αλλοιωθεί το εσωτερικό, να δημιουργηθεί ένα εσωτερικό μέτωπο. Αυτό πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή της σκέψεώς μας. Γίνεται το κυσέα. Και τι αποφασίζει. Αποφασίζει, προσέξτε, όχι για το τι θα κάνουμε απέναντι στην επερχομένη απειλή, αλλά τι θα κάνουμε αφού αυτή συμβεί. Δηλαδή, για να το δείτε σε επιχειρησιακούς όρους, συνεδριάζουν λοιπόν οι στρατηγοί η στρατηγή uh, περί των Ρόμελ στην Νορμανδία και συζητούν όχι πώς θα αποτρέψουν την εισβολή αλλά τι θα κάνουν αφού ο εισβολέας πατήσει στο έδαφος και αρχίσει πλέον να οδηγείται στο εσωτερικό. Θα μου πείτε μπορεί να συγκριθεί το ένα με το άλλο. Όχι. Αλλά σε απόλυτους όρους ασφαλείας και αμήνης πρέπει να δούμε τέτοιου είδους παραδείγματα για να καταλάβουμε γιατί δεν συνορεύουμε μια χώρα η οποία υφίσταται πόλεμο την Τουρκία. Η Τουρκία του εργαλοποιεί όλου αυτού. Η Ποσαχάριο Αφρική έρχεται σε εμά. Και άλλε περιοχέ. Κυρίω Ισλαμικέ. Και ούτε γνωρίζουμε τη σύσταση. Ποιο, το, τι από αυτό, ποιο μερίδιο από αυτό των εισερχομένων. Όπου ελάχιστα τα γυναικόπαιδα. Ήταν πρώην μέλη, του, α, του Ισλαμικού κράτου, του Χαλιφάτου. Εμεί λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώ θα συμβαίνει στα σύνορά μα. Και αυτό ακριβώ είναι που μα δημιουργεί μια απελπισία. Και πώ θα αποφασίζουμε να ενισχύσουμε τι, τα μέτρα τα οποία αντιμετωπίζουμε εκείνων με μέτρα να αντιμετωπίσουμε αυτόν ο οποίο δέχεται, όχι, αλλά πώ θα τον καθοδηγήσουμε με ασφάλεια στην ακτή και θα του δώσουμε την ευκαιρία να γεμίσει τα νησιά μα πάνω από 12.000 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μόρια, στη Λέσβο, και στη συνέχεια του μεταφέρουμε στο εσωτερικό. Άρα μεγαλώνουμε το πρόβλημα. Το μεγεθύνουμε. Έχω μια πρόταση. Φυσικά αστείευομαι. Να συμμετάχουν και οι ΜΚΟ στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία. Και έχουμε και εξοπλιστικό πρόγραμμα γι' αυτό. Να πάρουμε πιο πολλά άρματα αγωγά για να μεταφέρουμε όλο αυτόν τον κόσμο στην υπηρετική μα χώρα. Να πάρουμε και άλλα ταχύπλα, τα οποία δεν είναι στραμμένα προ την απειλή στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, αλλά προ τη δικιά μα την πλευρά. Να μεταφέρουμε τον κόσμο προ τα μέσα. Μα αυτό βλέπει η Τουρκία. Αυτό βλέπουν οι διακινητέ. Μην λέμε διακινητέ να μιλάμε για Τουρκία. Να μην λέμε για τίποτα άλλο. Δέκα αφήνουν, ένα σταματούν. Ίσως η διαφορά, η αναλογία να είναι μεγαλύτερα ακόμα. Μα είναι προφανές ότι έχουμε επίθεση κατά της χώρας μας. Είναι προφανές ότι με αυτόν τον τρόπο η Άγκυρα μας αποσταθεροποιεί. Είναι προφανές ότι πρέπει να συζητήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και επιτέλους με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια ότι όχι εμείς είμαστε μια χώρα στην οποία θα γίνουμε ο χώρος των κατατραγμένων, η ιδάλως το 2021 δεν θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωσή μας από τους, από τους Οθωμανούς, αλλά θα γιορτάζουμε την δημιουργία ενός μικτού, ενός αχρώμου πράγματος, ούτε καν κράτους, ενός μορφώματο το οποίο θα έχει συμπαρασυρθεί με δική του υπετιότητα όμως, θα το τονίσουμε αυτό, από ένα φαινόμενο της ιστορίας. Οι αποφάσεις έχουν κόστος. Οι αποφάσεις, όμως, είναι ιστορικές. Τέτοιου είδους αποφάσεις μπορούν να ληφθούν στην Ελλάδα σήμερα. Και όχι μόνο πρέπει να ληφθούν, αλλά πρέπει να ληφθούν και να ειδωθούν υπό το, πλή... υπό το πρίσμα <coughs> της στρατηγικής του αντιπάλου. Απέναντί μας είναι οι Τούρκοι. Απέναντί μας είναι οι Νεοοθωμανοί. Απέναντί μας είναι μια δύναμη η οποία διαλύει την Συρία. Έχει ήδη προκαλέσει ανήκει στο βλάβη στο Ιράκ. Προσπαθεί ήδη να δημιουργήσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές. Στη Λιβύη έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Διεισδύει παντού με τον Τιγιανέ και τι αντίστοιχε θρησκευτικέ υπηρεσίε και άλλα πολιτισμικά εργαλεία σε όλε τι χώρε τη Βαλκανική που υπάρχουν μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Είναι μια στρατηγική δηλητήριο. Δηλητηριάζει την κοινωνία, τα εσωτερικά στρώματα. Είναι νεοοθωμανική στρατηγική την οποία την εκπώνησε ο Αχμέντα Βούτογλου και τώρα την εφαρμόζει με άλλο τρόπο, ακόμα πιο εξειδικευμένο, η ηγεσία πέρι του Νταγί Περτογάν. Οι Τούρκοι κάνουν βέβαια τη στρατηγική, την πολιτική του. Αυτή είναι. Αυτό είναι ο σχεδιασμό του. Για του Τούρκου η μυστική υπηρεσία, η ΜΜΗΤ, είναι κορυφαία. Θα έπρεπε λοιπόν και εμεί την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τι άλλε συναφεί υπηρεσίε να τι ενισχύσουμε με τέτοιο τρόπο με μέσα, με ανθρώπους, με γνώσεις, με χρήματα και να μπορέσουμε στο πλαίσιο μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας το οποίο δημιουργήθηκε και συνεχώς τρέφεται. Ο υβριδικός πόλεμος, αυτό είναι το τέρας. Ο υβριδικός πόλεμος, τον οποίο έχει εξαπολύσει με πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα η Τουρκία. Αν δεν πράξουμε αυτά που πρέπει, τα δέοντα, τότε λυπούμαστε πάρα πάρα πολύ, αλλά η ιστορία απλώς θα μας προσπεράσει. Όμως εγώ πιστεύω στους Έλληνες, πιστεύω στο έθνος, πιστεύω στις δυνατότητές μας, στις αρρητές μας, ακόμα και στην ανοησία μας, μέσα στην ανοησία μας, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που τελικώ θα πάρουν την απόφαση και θα πράξουν τα δέοντα. Ο χρόνος όμως δεν είναι πολύ. Αντιθέτω, η, κλε, η κλεψίδρα έχει γυρίσει ανάποδα και για μα και για τους νοθομάνους και για άλλους. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Επειδή μιλάμε για κλεψίδρα και επειδή αναφερόμαστε στα θέματα ενισχύσεως, πρέπει να ευχαριστήσω το site naivenanalysis.com. Ξερετικά παιδιά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Για αυτό το πίνακα. Είναι πριν από μερικέ ημέρε αναρτήθηκε στο, στο διαδίκτυο, αν δεν κάνω λάθος και δείχνει τι, την παλαιότητα του στόλου. Προσέξτε ότι σε αυτό το διάγραμμα που μας ενδιαφέρει τα υποβρύχια και οι φρεγάτες, το μπλε φαίνεται η ηλικία τους. Δεν μιλάμε για την ποσότητα, μιλάμε για την ηλικία τους. Τα υποβρύχια στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γιατί έχουμε την κλάση Type 209, 1100 και 1200, είναι 40 ετών. Τα νεότεφτα, είναι εκείνα τα οποία αφορούν την κλάση του Παπανικολής 2, Type 214, είναι τριών ετών. Στις φρεγάτες όμως έχουμε τις S, οι οποίες είναι 40, 41 ετών ωραίες κυρίες της θαλάσσης, ενώ η ΜΕΚΟ είναι στα 21 χρόνια. Παρατηρήστε, αφήστε τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες αναλογίες, παρατηρήστε όμως το εξή. Από τη στιγμή που έχουμε και φρεγάτες και υποβρύχια, κυρίως ο στόλος επιφανίας τόσο γερασμένο, και με αφορμή τα όσα είπα στην περογενεστέρα εκπομπή μου για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν περισσότερα από θα λυθούν με τη Μπελαρά, υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι που μπορούν να μα απασχολήσουν. Και οι Αμερικανικοί και οι Ευρωπαϊκοί. Τύποι φρεγατών. Και να συζητήσουμε με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, ασφάλεια, με ασφάλεια, αναφορικώ με το τι εμεί θέλουμε να πράξουμε, γιατί ο χρόνο τρέχει και δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα περισσότερα από τα οποία δυνάμεθα, διότι δεν έχουμε και αρκετά χρήματα, ούτω ώστε να έχουμε μία λύση η οποία θα είναι ενδιάμεσο και μία μεσομακοπρόθεσμο. Αυτά το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού τα γνωρίζει πολύ καλά επισταμένο. Όμω πρέπει να ξεκινήσουμε από το πολεμικό μα ναυτικό. Είναι σημαντικό να εξυγχρονίσουμε ό,τι μπορεί να εξυγχρονιστεί και να φέρουμε σε επιχειρησιακή κατάσταση ό,τι βλήμα ή άλλο σύστημα λίγη, επρόκειται να λήξει ή γενικότερα είναι στο πλαίσιο του follow-on support. Με αυτή λοιπόν τη δυνατότητα ο στόλος μας θα, θα έχει αυτό ακριβώς το κομμάτι μπροστά του, το χρονικό περιθώριο μπροστά του, προκειμένου να ε, σχεδιάσουμε την αποτροπή μας για, το επόμενο, για την επόμενη 20 ετία. Πράγματα που έχουν γραφεί κατ' επανάληψη. Σε αυτό λοιπόν το σημείο οφείλουμε να πούμε σε κάτι άλλο. Η ελληνική αμυντική ικανότητα δεν μπορεί να είναι μόνο στα πλωτά ή στα οπλικά συστήματα. Και αναφέρομαι στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία, αλλά και γενικότερα στι ένοπλε δυνάμει. Πρέπει να έχει οπωσδήποτε σημείο αναφορά την εθνοφυλακή, την εθνοφρουρά, του εφέδρου μα. Δεν μπορούμε να συζητάμε για άμυνα χωρίς να εμπλέξουμε την εφεδρεία στο σκεπτικό. Πώς θα μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε. Οι εφεδροί θα πάνε να πολεμήσουν. Εγώ δεν ανήκω ακόμα στους εφεδρούς. Είμαι, είμαι εκτός εφεδρείας. Αλλά με μεγάλη μου χαρά να ανεβεί και το όριο. Ναι, να συμπεριλάβει όλους. Και όλοι εμείς να κληθούμε, να δώσουμε αυτό που πρέπει, γιατί όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα είμαστε απροετοίμαστοι. Άρα, χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό έξυπνο, out of the box, σκεπτόμενο πρόγραμμα για την εφεδρεία μας. Θέλουμε επίσης να δώσουμε και τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε το κομμάτι της επανασυγκροτήσεως, αυτό που ήταν παλιά η χωροφυλακή. Δηλαδή ένα ημιστρατιωτικό σώμα, το οποίο θα είναι μεταξύ ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, δηλαδή οι σόνυροι, οι, σύνορο, οι φύλακες, να αναβαθμιστούν. Δεν έχει σημασία το πώς θα ονομαστούν. Σημασία είναι πώ θα εξοπλιστούν και τι αποστολέ θα έχουν. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν κενά. Κενά που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση, την υποστελέχωση και την υποεπάνδρωση των ενόπλων δυνάμεων. Φίλοι και φίλε, ο καιρό δεν είναι μεγάλο, δεν είναι αρκετό. Οι απειλέ ήδη εμφανίζονται. Προσφάτω έγινε μια άσκηση στη Γάβδο. Ο φίλος μου ο Σάβας, ο Βλάσης, στο περιοδικό Δούριος και στο, Δούριος, στο, στο, σελίδα δούριος.com είπε, γιατί είχε αναφερθεί πολύ σε αυτά, ότι ορθώς έγινε μια άσκηση τετραήμερος στην περιοχή της Γάβδου από μονάδες των ειδικών δυνάμεων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε απειλέ από τον Νότο. Φυσικά, ο Νότος δεν αποτελεί πλέον μια περιοχή η οποία δεν έχει καμία αμυντική σημασία και αξία. Αντιθέτω, έχει πολλαπλασιαστεί η γεωστρατηγική αξία τη Κρήτη αφενό και έχει αναγκαστεί το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνα... Εθνικο... εθνική γιατί είπα ενόπλων δυνάμεων, σε άλλε εποχέ, κάποια στιγμή μπορεί να πάθασουμε και σε αρχηγείο ενόπλων δυνάμεων. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, προκειμένου να δώσει εκείνο ακριβώ που απαιτείται. Αυτό ακριβώς που απαιτείται, σε επίπεδο δηλαδή εθνικής σχεδιάσεω να καλυφθούν κενά. Διότι και η ονότο πλέον είναι ένα χώρο που πρέπει να τον προφυλάξουμε. Η παρακμή τη Δύσεω λοιπόν και η πολιτική του κατευνασμού σε μια εικόνα. Παρακμή της Δύσεω, διότι τα δύο από τα τρία τέκνα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ανήκουν στην ευρυτέρα Δύση. Κάποιοι θα διαφωνήσουν, κάποιοι θα συμφωνήσουν. Ο Πούτιν, ο πρόεδρο τη Ρωσική ο μεγαλωμένο στην Κεμαλική Τουρκία Ταγί Περντογάν και ο πρόεδρο του, του, Ιράν των Σιητών ο Ροχανί. Δείτε λοιπόν με ποιο τρόπο σφίγγουν τα χέρια του. Τι βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα. Βλέπουμε ακριβώ αυτό που αναφέρεται. Παρακμή από πλευρά Δύσεω, γιατί η παρακμή οδηγεί και γέννησε την πολιτική του κατευνασμού. Είπα στην αρχή τη εκπομπή για το Μεσοπόλεμο. Ναι, για σκεφτείτε ότι όταν ο Αδόλφος Χίττερ ξεκίνη, ξεκίνησε το 1934 να αμφισβητεί τις υφισταμένες συνθήκες και συμφωνίες είτε προσαρτώντας το Σάρλαντ, ουσιαστικά α, απο, καταργώντας την αποστρατιωτικοποιημένη απο, απο, ε, ζώνη, κάνουμε και σαρδάμι με ζωντανία στη η εκπομπή, στην περιοχή ε, ε, της Ρινανίας μπορούσε η γαλλική κυβέρνηση κινητοποιώντα ελάχιστε δυνάμει να τον σταματήσει. Κάτι όμω το οποίο δεν έγινε. Στη συνέχεια, όταν προσαρτήθηκε η Αυστρία, όταν οδηγηθήκαμε στη Συμφωνία του Μονάχου που οδήγησε στην κατάτμιση και απορρόφηση από το Τρίτο της τη Τσεχοσλοβακία, πάλι η Δύση αδράνησε. Η Δύση αδρανεί και αδρανεί όχι επειδή είναι Δύση, αδρανεί διότι η κουλτούρα της, είναι τέτοια, ούτω ώστε να θεωρεί ότι μπορεί με άλλους τρόπους να κατευνάσει μία προσωπικότητα ή ένα έθνο το οποίο νιώθει μέσα του την ανάγκη εκπληρώσεως μιας αποστολής. Γιατί και η Ρωσία του Πούτιν φλέγεται από αυτήν ακριβώς την τάση, όπως και η Τουρκία του Τακί Μπερντογάν, αλλά και το Ιράν του Ροχανή. Φίλοι και φίλες, Ξέρετε τι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Έναν κατευνασμό ο οποίος αποκτά επικίνδυνες διαστάσεις. Και αυτό πρέπει να το πούμε, διότι μετά από την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους από τις Ιρανικές δυνάμεις των φρουρών των μετά από την σύλληψη εμπορικών πλοίων στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής της ανεοθεωρητικής του Ιράν, την οποία ευλογεί η τριπλή χεραψία μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν. Αυτή είναι η νέα αντάντ. Την έχω αναφέρει επανειλημμένος. Η αντιαντάντ είναι της Ευρασίας. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι η Δύση δεν έχει αποφασίσει να πράξει τα δέοντα. Φίλοι και φίλες, χτυπήθηκε η Αράμικο στη Σαουδική Αραβία. Έχουν γίνει κινήσεις κατά του Σαουδαραβικού κράτους και κατά, και κατά της αξιοπρεπία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Συρίας, που όλα δείχνουν ότι η Δύση είναι προετοιμασμένη να κάνει ακόμα ένα βήμα προς τα πίσω, συμβιβαζόμενη με μια αρχή την οποία διέφει διέπει τις παρούσες πολιτικές ηγεσίες που λέει ότι διαπραγματευτείτε, δώστε λίτρα στους βαρβάρους, ναι, όπως έκανε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο παρελθόν, δώστε λίτρα στους βαρβάρους και να κερδίσουμε χρόνο. Ναι, να κρατήσουμε χρόνο γιατί. Για να ετοιμαστούμε για ακόμα μεγα, να, δώσουμε, να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερα λίτρα. Και να δώσουμε στους ούνους της Ανατολής ακόμα μεγαλύτερα χρήματα και εδάφια από αυτά τα οποία ζητούν. Διότι η Τουρκία, όπως και το Ιράν, αυτό πράττουν από κοινού. Η Τουρκία και το Ιράν εκβιάζουν. Και η Ρωσία συμπράττει σε αυτόν τον εκβιασμό. Και οι Ηνωμένε Πολιτείες Υποχωρούν σε αυτόν τον εκβιασμό. Διότι είχαν όλα τα εργαλεία να πράξουν τα δέοντα, αλλά δεν το έκαναν. Και μετά και την επίθεση κατά τη Αράμκο, είναι πλέον προφανέ ότι κάτι ξάπιο συμβαίνει στο βασίλειο τη Δύση. Και αυτό δίνει την ευκαιρία μετά στι μάζε των λαϊκών συνοικιών τη Αιγύπτου να εξεγερθούν κατά του ΣΥΣΥ. Έμα ε, δεν κατανοούν ότι όλα αυτά είναι απόρριε τη ελήψεω πυγμή. Πού είναι η πυγμή αυτή τη στιγμή από τη Δύση, η οποία δυστυχώ δεν είναι ενοποιημένη, ούτε καν ενωμένη. Έχει αποκλίνοντα συμφέροντα. Με αυτέ λοιπόν τι συμπεριφορέ, πώ είναι δυνατόν να αποτραπούν τα χειρότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Περσικό κόλπο. Και απομένει ένα Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ βρίσκεται σε πολιτική κρίση και προσπαθεί να σηματίσει κυβέρνηση και οδηγείται από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση και ελπίζω να μην υπάρξει κι άλλη. Δημιουργούνται συνθήκες συνθήκε για το κενό τον οποίο λέγαμε, το οποίο θα μπορούσε να γιγαντωθεί από ένα ανθρώπινο ατύχημα. Κάποτε ένα δάγκο μα μια μαϊμού μα οδήγησε στην καταστροφή τη Μητροστασία. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια ατυχή, συμπτωματικά ή μη προκαθοριστέντα, προκαθοριστέντα γεγονότα και συμβάντα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, αυτός εδώ ο χάρτης μας δείχνει τις εμβέλειες, θεωρητικός χάρτης είναι, έτσι, των ιρανικών οπλικών συστημάτων, τα οποία μπορούν να καλύψουν, θεωρητικά πάντα μιλάμε, τις περιοχές του Κουβέιτ, της Βορειοανατολικής Σαουδικής Αραβίας, των Εμμυράτων, του Κατάρ, του Ομάν και στις άκρες του Περσικού κόλπου. Εδώ βλέπουμε το άλλο Μήμα, τον άλλον πρόξη του Ιράν που είναι ο Λίβανος και η Χεσμολά πώς μπορεί να επηρεάσει το βόρειο τομέα του Ισραήλ και φυσικά το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας. Να ο, ο λεγόμενος Ιρανικός Διάδρομος. Το Νότιο Ιράκ ήδη έχει υποκύψει στις ορέξεις του Ιράν. Όταν λοιπόν δεν αναχαιτίζεται αυτή η δραστηριότητα ποιος θα αφαιθεί πλέον, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα, τι θα αφαιθεί πλέον να πράξει χωρί να τιμωρηθεί η Τεχεράνη. Ποιο ο ρόλο τη Τουρκία, ο επιτίδιο ουδέτερο στην προκειμένη περίπτωση, επιτίδιο ουδέτερο ή επικίδιο ουδέτερο. Διότι είναι μέλο του ΝΑΤΟ και συνεχώ την θοπεύουν όλοι, διότι θεωρούν ότι με τη στάση τη και το ειδικό τη βάρο θα αποτραπούν τα χειρότερα. Ε, μα δεν πρόκειται να αποτραπούν τα χειρότερα. Ήδη αποθρασύνονται και στην περιοχή της Συρίας, Ηδη κατάθωσαν να φτάσουν σε κοινέ περιπολίε σε βάθο 10 χιλιόμετρων, σε περιοχέ μαζί με του Αμερικανού. Αυτή είναι μεγάλη αμερικανική υποχώρηση σε βάρο των κουρδικών συμφερόντων. Όμω, η Κούρδοι είναι το σημείο το οποίο φέρνει κοντά Ιράν, Ιράκ και Συρία και Τουρκία, αυτή η τετράδα. Θα έπρεπε λοιπόν αυτοί που σχεδιάζουν την πολιτική στη Μέση Ανατολή να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη του ότι ακριβώς η αδράνεια της Δύσεως θα δημιουργήσει συνθήκες χαοτικές για, το, για τους Κούρδους. Και, ίσως να δούμε στο μέλλον, το απέφχομαι, εκατοντάδες ή και εκατομμύρια Κούρδων τα οποία θα τρέχουν να σωθούν από τη μάχαιρα των διοκτών τους. Διότι αν αυτό είναι το αποτέλεσμα της αμερικανικής πολιτικής στην ευρυτέρα περιοχή της Μέσης Ανατολής, να είναι απολύτως σίγουρο ότι όλες μόλις φύγει το κουρδικό φράγμα, το επόμενο σημείο θα είναι το Ισραήλ. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Το Κουρδιστάν οδηγεί στο Ισραήλ, το Ισραήλ οδηγεί στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Να το επαναλάβω. Το Κουρδιστάν οδηγεί στο Ισραήλ και το Ισραήλ θα οδηγήσει στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Αυτές όλες οι δυνάμεις συνεργάζονται. Όσο υπάρχει το φράγμα Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων και Αιγύπτου, έχουμε ένα καλό ανάχωμα, μια καλή βάση για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με όλους τους τρόπους την Ιρανο-Τουρκο-Ρωσική ρωσικη προσέγγιση. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό αυτό που σας λέω. Είναι παλαιότερος ο χάρτης όμως είναι ενδεικτικός. Τι βλέπουμε με σκούρο πράσινο το ποσοστό των σιητών αναχώρα. Με ανοιχτό πράσινο οι Σουνίτες και στις άλλες περιοχές με τον Γκρι οι άλλε. Τη θρησκευτικέ πεπιθήσει. Παρατηρήστε ότι στην περιοχή του Ιράκ η πλειοψηφία είναι Σιήτε. Εδώ είναι η αίρα πόλη Καρμπάλα. Εδώ ήταν η πάλι ποτέ έκταση των τζιχαντιστών. Στο Μπαχρέιν επίση είναι 71%. Στο Κουβέιτ είναι πολύ ισχυρή μειονότητα. Και πάμε να δούμε στι υπόλοιπε χώρε του κόλπου που δεν μπορεί να πει ότι είναι αμεληταία η ποσότητά του. Αλλά ειδικά στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, η παρουσία τους αλλά είναι φιλοειρανικά όλε αυτά τα στοιχεία και οι πληθυσμοί επηρεάζονται από την Ιρανική εξωτερική πολιτική, την Ιρανική γεωστρατηγική, είναι και καταλητικά των προθέσεων των οποίων, τι οποίε ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε επιθέσει. Δεν ζούμε πλέον σε ελεκτικέ επιθέσει. Έχουμε επιθέσει με μη επανδρομένα και με βαλιστικού πυράβλου. Με πυράβλου κρούζ. Αυτά όλα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην περιοχή μας. Ο στόχος τους είναι ένας. Εάν κατορθώσουν και κάμψουν την θέληση των, της Δύσεως να αντιδράσει, η Δύση πρέπει να ανταδράσει, να αντιδράσει με δυναμικό τρόπο. Εάν δεν το πράξει, όλες αυτές, όλο αυτό το ανάχωμα θα καταρρεύσει. Και μετά από τις διαδηλώσεις στην Αίγυπτο θα δούμε διαδηλώσεις και σε άλλες περιοχές, τις οποίες τις υποκινεί, έχω γράψει ειδικό άρθρο επ' αυτό, μπορείτε να ζητήσετε στο Defense Point, τι ακριβώς επιδιώκει ο Ορντογάν μαζί με τη βοήθεια του Κατάρ και της οικογενείας των Αλθάνη, η οποία τους υποστηρίζει οικονομικώς και υπάρχει μια μεγάλη στρατιωτική βάση στους, της Νοθωμανικής Τουρκίας στο Κατάρ, η οποία επεκτείνεται έτσι περισσότερο. Ιράν, Τουρκία και φυσικά η Ρωσία θέλουν να αποσταθεροποιήσουν τον χώρο στον οποίο κάποτε αποτελούσε γεωπολιτικό πλεονέκτημα της Δύσεως. Και ο στόχο όλων είναι να φτάσουν στο εβραϊκό κράτο. Αλλά πρώτα θα εξοντώσουν, θα εξαλείψουν, θα εξουδετερώσουν του Κούρδου, και στη συνέχεια θα καταλήξουν στο Ισραήλ, αφού προηγουμένως αλλάξουν όλη τη σειρά των καθεστώτων της περιοχής μηδέ της Ιορδανίας εξορουμένης. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, τα γήπερντο Γιατί σας το δείχνω. Γι' αυτό, για το Τεχνοφέστο. Τεχνολογικό φεστιβάλ. Όχι πρέπει να δούμε τι κάνουν οι απέναντι, για να εμπνεύστούμε εμείς, εμείς εδώ που για... Έχουμε πολύ μεγάλα σχέδια στη χώρα μας, πάρα πολύ μεγάλα σχέδια, αλλά θα σας δείξω τι γίνεται δίπλα. Και μετά ο νοήτο. Το Τεκνοφέστη είναι ένα φεστιβάλ, όπως λέει, καμία λέξη δεν είναι τουρκική όπως καταλαβαίνετε, το οποίο αφορά τρόπους όπου η τουρκική προεδρία ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, του μαθητέ, του σπουδαστέ, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, δημόσια και ιδιωτικά, να δείξουν τις και να διαγωνιστούν σε έναν τομέα που έχει κάνει με την υψηλή τεχνολογία. χάκαθλων. Δηλαδή, με ένα διαγωνισμό, στο οποίο συμμετέχουν εκατοντάδε διαγωνιζόμενοι, με, την, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφαλεία, χάκαθλων. Κάνουν διαγωνισμό για το ποιο θα χακάρει τις πιο δύσκολες συσκευές ή πιο δύσκολους ιστοτόπους. Και μάλιστα είπαμε ήδη, υπάρχουν και υψηλά και Αυτό Αυτός που κερδίζει παίρνει χρηματικό έπαθλο. Χακαθλόν το λένε. Και δεν τρεπόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Το TechnoFest. Το τουρκικό ίδρυμα ΤΑΦ3. Turkish Technology Team. Αυτό το οργανώνει. Ξέρετε τι άλλο κάνει. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Να δούμε εμεί, Έλληνα πολιτικό, να πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο αυτού του χώρου και να δείξει το ενδιαφέρον του κράτου απέναντι στην τεχνολογία και στην νεολαία. Μα στην νεολαία απευθύνεται. Όχι σε υπερήλικε ούτε σε συνταξιούχου, Αν και αυτοί προσκαλούνται. Κοιτάξτε εδώ. Ρομπατική. Αυτά όλα είναι από το site του Technofest. Τώρα, στι 8 Σεπτεμβρίου, είχαμε την οργάνωσή του. Ρομπατικοί διαγωνισμοί. Έξυπνα ε, σπίτια συμπιεστέ, τουρμποφάν κινητήρε, ρομποταξί. Προσέξτε, ηλεκτρικά οχήματα, αυτοί είναι οι διαγωνισμοί που καλούνται όλοι να δώσουν αποτέλεσμα. Να το πάρουν οι είδηση κάποιοι από εδώ στην Ελλάδα και να καταλάβουν ότι οι απέναντι έχουν προχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Υπτάμενα, διαγωνισμό για υπτάμενα αυτοκίνητα, υπτάμενα μέσα. Ρουκέτε. Προσέξτε. Fighter UAV μάχη μεταξύ μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ήδη έχουμε περάσει σε μια που γίνεται διαγωνισμή. Μη επανδρομένα κατά μη επανδρομένων σχεδιάσει ψάχνουν να βρουν το μέλλον. Πώ θα χρησιμοποιήσουν την υψηλή τεχνολογία. Τεχνολογία για την ανθρωπότητα. Επίση, μη επανδρομένα γενικώ. Και υπάρχουν και υποβρύχια μη επανδρομένα τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πια παρακάτω. Δεν σα τα βάζω όλα. Αυτό λοιπόν γίνεται δίπλα στην Τουρκία. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Παρουσιάστηκε λοιπόν στο πλαίσιο της, του Τεκνοφέστ αυτό που σα το είχα δείξει εδώ και αρκετό καιρό. Το Ακιντζή είναι το νέο τύπου. Είναι δικινητήριο, μη επανδρομένο αεροσκάφο με 4,5 τόνου. Μπορεί να μεταφέρει 1,5 τόνου φορτίου στα 40.000 πόδια για 24 ώρε. Σε έξι σταθμού εξωτερικού φορτίου. Προσέξτε κάτι. Αυτά εδώ είναι τουρκική κατασκευή και σχεδιάσεω οπλικά συστήματα. Εγώ θα μείνω σε αυτά τα βλήματα τα τύπου SOM που έχουν βάρο 600 κιλών. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα, το Akinji θα μπορεί να μεταφέρει ένα με δύο σώμα. Εγώ θα σας πω κάτι. Αυτά λοιπόν τα βλήματα, τα οποία είναι σε διάφορες παραλλαγές, έχουν αποκτήσει προσφάτω και μία ε, παραλλαγή, η οποία είναι κατά ναυτικών στόχων επιφανίας, κατά ναυτικών πλατφορμών. Φαντάζεστε λοιπόν ότι αυτά τα Akinji θα πετάνε όχι στο Αιγαίο, αλλά στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Φανταστείτε λοιπόν 24 από αυτά, επί 2 με 48, λέω εγώ, βλήματα ΣΟΜ 48 βλήματα σώμ με ελληνικέ 300 χιλιόμετρα τουλάχιστον να έχουν ως στόχο ναυτικέ πλατφόρμε, συστήματα ραντάρ κλπ. Κλ, κλ, κλ. Θα μου πείτε τώρα τι λέμε. Για πάμε λοιπόν και στην επόμενη εικόνα. Πόσα τα λεπτά έχουμε, Πώς τα λεπτά έχουμε ακόμα. Πόσα τα λεπτά έχουμε ακόμα. Ναι. Το άλλο ένα σύστημα, το τέτρα ντρόν όπως το ονομάζεται, Ευχαριστώ πολύ. Το Άλμπαντρο. Προσέξτε κάτι. Κάτι πάρα πολύ απλό από το Technofest. Δείτε τι μικροβομβίδε που μπορεί να ρίξει και εδώ είναι ένα. Ένα μικρό, ένα mini -gun, το οποίο μπορεί να, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να προσαρμοστεί από κάτω και να χτυπήσει στόχου. Γιατί σα τα λέω και επιμένω σε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν κάνουμε διαφήμιση τη τοπική αμυντική βιομηχανία. Κάνουμε διαφήμιση μια ικανότητα την οποία εμεί την είχαμε πρώτα μετά την απολύσαμε για συνδικαλιστικούς λόγου. Αφήσαμε τα πάντα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία να παρακμάσουν, να χαθούμε σε άλλου τριτοκοσμικούς δρόμου. Και όταν ξυπνήσαμε, ήταν πάρα πολύ αργά. Αυτό εδώ είναι το περιοδικό Αμυντική επιθεώρησης. Δεν βγαίνει. Έχει σταματήσει την έκδοσή του εδώ και περίπου 10 χρόνια. Σε αυτό το περιοδικό ήμουν διευθυντή σύνταξη. Ήταν τιμή μου που υπερέττσα. Το 2002 λοιπόν, τον Δεκέμβριο, έχω γράψει ένα άρθρο πριν από 17 χρόνια, στο οποίο άρθρο έχει ως τίτλο «Αποκάλυψη χάρπη, η νέα τουρκική απειλή για την ελληνική αεράμινα». Σε αυτό λοιπόν το άρθρο, το οποίο υπάρχει και θα σας το δείξω σε λίγο, αναφέρω για τα μη επανδρομένα είναι τα φωνικά ντρόνς, τα οποία τα είχαν πάρει η Άρπια από το Ισραήλ, έτσι, οι Τούρκοι, με στόχο την προσβολή συστημάτων όπως είναι το S-300 που είχαμε εμεί. Και γράφω μέσα πάρα πολλά πράγματα πριν από 17 χρόνια, έτσι. Ιωάννη Θεοδωράτο. Η Τουρκία παραβιάζει μάλιστα τη συμφωνία MTCR, όπω αποδεικνύω. Missile Technology Control Regime, με αυτά ακριβώ τα βεληνική. Δύο χρόνια παρακάτω, πριν από 14 χρόνια, στο τεύχο 41 Ιουλίου Αυγούστου, στην αμυντική επιθεώρηση, αναφέρομαι στην απειλή των τουρκικών UAV, χερών, χάρπι και χαρόπ, όπου επικαιροποιώ όλες αυτές τις τουρκικές επιχειρησιακές δυνατότητες και πάλι δείχνω ότι οι Τούρκοι έχουν μια ιδιαίτερη έφεση στα killer drones. Οφείλω να σας πω ότι η Τουρκία έχει αγοράσει από το 1993 από τη General Atomics των ΗΠΑ, τα ΓΝΑΤ, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, 6 ΓΝΑΤ και 16 Improved ΓΝΑΤ ER. Από το 93 παρακαλώ. Άρα λοιπόν, να μην μα λένε σήμερα αυτό το οποίο συμπάμε στην επόμενη εικόνα, να μην μα λένε λοιπόν σήμερα ότι ξέρετε, εμεί εδώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου συνεχώ πέφτουμε τα ροζ και ανακαλύπτουμε κινδύνου και απειλέ. Οι Τούρκοι έχουν δώσει δείγματα πολύ συγκεκριμένα. Φίλε και φίλε, όλα αυτά σε έναν τρόπο, με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο, με εκβιαστικό, όπω γίνεται υπερπίση σήμερα, προσπαθούν να μα αποσπάσουν γη και είδωρ. Γη και είδωρ, τέταρτο βιβλίο του Ηροδότου. Πρώτη φορά αναφέρεται το ότι ζητήσω, ζήτησε ο Δαρίο από του Κύθε, στην εκστρατεία κατά των Σκυθών. Γη και είδωρ. Τι είναι το γη και είδωρ στη σημερινή περίοδο. Νίσος Νύση και υφαλοκρηπή. Γη, τα νησιά μα και είδωρ, η, η υφαλοκρηπίδα μα. Σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο, φωτο... σε μια πολύ ωραία φωτογραφία του Ηλία του Περγαντή, συγχαρητήρια στον Ηλία, είναι εξαιρετικό φωτογράφο, απεικονίζει το παρελθόν και το φέρνει στο παρόν και το κάνει πραγματικά να ξαναζει, είναι Ανάσταση. Βλέπουμε του αρχαίου Έλληνε ο πίτα. Γη και είδωρ μα ζητούν. Και μα το ζητούν με τέτοιο ανέσχυντο τρόπο και με μια τέτοια συχνότητα που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο εμείς, να έχουμε ήδη φτάσει σε ένα σημείο που να μην αντιδρούμε απλώς διπλωματικώς, ολόκληρη η κοινωνία να αντιδρά. Διότι όταν αντιδρά το έθνος, αυτή η αντίδραση μεταφέρεται στους πολιτικούς και σε εκείνους που κυβερνούν. Η γη και είδωρμα ζητούν. Μα ζητούν ένα αέριο χώρο, μα ζητούν και θαλάσσιο χώρο, μα ζητούν και νήσου, μα ζητούν και κυριαρχία, μα ζητούν τα πάντα. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Και πότε μα το ζητούν, 2.500 χρόνια μετά από τα έπι των Δυόμισι 2.500 χρόνια μετά τι θερμοπύλες. Σκεφτείτε ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε το Μολόν Λαβέ. Μολόν λαβέ και θα έχουμε τις τουρκικές αντιπροσωπείες να μας ζητούν γη και είδωρ. Και θα τολμήσουμε να πάμε στις θερμοπύλες κάτω από το άγαλμα του Λεωνίδου και να κοιτάξουμε και να πούμε τι στον Αδριάντα. Τι να πούμε σε αυτό το αιώνιο σύμβολο της ανθρωπότητος. Ότι εμείς συζητάμε ακόμα να δώσουμε γη και είδωρ. Σε εκείνους οι οποίοι μας συνεχώς μας διασύρουν, ακόμα και σε εφόρα τα οποία λίγο πριν από την επίσκεψη σε επίσημα φόρα, όπω γίνονται με τι υπερτήσει και σήμερα στο Καστελόριζο, γη και είδωρ. Εμεί είμαστε οι απόγονοι του Λεωνίδου και των Σλακεδαιμονίων. Εμεί είμαστε εκείνοι που θα δώσουμε είτε γη είτε είδωρ σε εκείνου που οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό, αλλά με την βαρβαρότητα. Γη και είδωρ θα δώσουμε οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Μόνο. Μία φράση πρέπει να επαναλάβουμε αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στην ταυτότητά μας και στην ιστορία μας. Να επαναλαμβάνουμε συνεχώς και στεναρός το μολόν λαβέ του Λεωνίδου. Δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά η απάντηση στο γη και είδωρ των Τούρκων είναι μολόν λαβέ. Και μολόν λαβέ το λένε μόνο οι ένοπλες δυνάμεις και όχι οι διπλωμάτες. Ούτε οι πολιτικοί. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτούς θα χρησιμοποιήσουν και οι μεν και οι δε για την προβολή της ισχύω του έθνους μας. Γιατί αυτή είναι διαχρονικώ η παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμη κινδυνευτέ και τι δινή ευέλπιδε. Σα ευχαριστώ.